Μάλιστα. Επί την πολιτικό συστάμψη. Δεν τα πρόσωπα και αν είναι έτσι αλλιώς. Η διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από 3 μήνες ήταν μια πορεία σε αχαρτογράφητα ύδατα. Μια πορεία όπου καθημερινά είχαμε μια συνεχή επαναχώρηση και επανατοποθετήσεις από την πλευρά των πιστωτών. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση αρκετές φορές να θέσει το ζήτημα αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Σας θυμίζω το Eurogroup, σας θυμίζω τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με την Μέρκελ, τον Ολάντ, τον Γιούνκερ κλπ. Που δεν είναι μια φορά μόνο αρκετές. Σας θυμίζω τις πρωτοβουλίες του κυρίου Βαρουφάκη μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο που πήγανε στο Παρίσι, είχανε με τον κύριο Σαπέν συζητήσεις, την Αμερική κλπ. Άρα λοιπόν ήταν μια διαδικασία όπου είναι λογικό να γίνονται και λάθη. Ουδής μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπεράνω λαθών. Δεν είναι προσωπικά λάθη αυτά. Υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής συμμετοχής. Είναι λάθη ενός μιας προσπάθειας. Όταν πλένεις πιάτα, σπάς και πιάτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κύριο ποιο είναι όμως. Ήταν μια σωστή πορεία. Μια σωστή επιλογή διαπραγμάτευσης. Για να ξαναβάλεις το θέμα σε νέα βάση και να διαπραγματευτείς με τους εταίρους, έπρεπε να κάνεις μερικές κινήσεις. Σωστή από πού προκύπτει, κύριε φίλε. Αυτό δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Ότι δεν πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις. Να βρούμε λεφτά και στον δρόμο. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Το σωστή έχει να κάνει με ότι δεν πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις. Ότι δεν αυξήθηκαν οι φορολογίες όπως μας λέγανε. Ότι δεν διαλύθηκαν τα εργασιακά δικαιώματα όπως μας λένε. Τώρα θα δούμε το ταμείο. Εδώ, το τι προκύπτει, βεβαίως. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε νέες επιβαρύνσεις βάρος του λαού. Επαναλαμβάνω, έχετε πάρει χρήματα τεράστες. Από όπου κυκλοφορούν. Τεράστιες επιβαρύνσεις, όχι μόνο. Δεν έχουμε επιβαρύνσεις. Δεν υπάρχει δραχμή πουθενά. Ευρώ. Αυτό δεν είναι επιβάρυνση. Αυτό είναι το αναγκαίο στοιχείο μιας διαπραγμάτευσης. Το άλλο είναι να μου πείτε να υπογράφαμε αυτά που ούτε ο Σαμάρας δεν τόλμησε με τον Βεντζέλο να υπογράψουν προεκλογικά για να πάρουμε. Κάποια χρήματα για να τα δώσουμε. Βλέπω ότι είστε έτοιμοι, κύριε φίλε, για μεγάλες τροφές. Λοιπόν, άκουσα και για τον ΕΦΙΑ, άκουσα και για φόρο. Βλέπω τα συνάδελφα που λέει φίλοι, έγιναν και λάθη διαπραγμάτευση. Βεβαίως, αλλά ήταν σωστή διαπραγμάτευση. Πάνε τα δύο μαζί. Βεβαίως. Ήταν σωστή η επιλογή της διαπραγμάτευσης και ήταν φυσικό να γίνουν και λάθη. Να συζητήσουμε λίγο επί της ουσίας. Εδώ δεν συζητάμε για το αν έγινε ένα λάθος τακτικής στο ΧΥΠΣΙΖ. Εδώ και θέλω μια. Χειρισμοί γίνανε. Όχι, επί του. Ουσιαστικού πολιτικού απάντηση. Όταν εσύ διαχειρίζεσαι μια συζήτηση, ως κυβέρνηση λέω, δεν το βάζω στον κύριο Βαρουφάκη ως πρόσωπο, που λέει ποιος είναι ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι να πάω σε μια διάμεση συμφωνία στην οποία δεν θα έχει μέτρα λιτότητας και να πάρω λεφτά. Και μου λες ότι το βασικό λάθος που έκανα είναι ότι δεν πήρα τα λεφτά. Δεν είναι λάθος αυτό. Αυτό προκύπτει από τη συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων. Ο αντισυμβαλλομένος πρέπει να τον ξέρεις ποιος είναι. Ο οποίος λέει και ξελέει παραπλανά. Ναι, στην πραγματικότητα. Αυτό λέω όμως. Λοιπόν, το λαμβάνω υπόψη. Εδώ. Το άλλο ποιο ήταν που είχαμε η εναλλακτική. Η χρεοκοπία 28 Φεβρουαρίου. Δεν συζητάμε αυτό. Άρα λοιπόν κερδίσαμε χρόνο με μια διαπραγμάτευση. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε χρήματα το τετράμινο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έρθει η στιγμή. Τώρα είναι η στιγμή που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Εδώ είναι λοιπόν η επόμενη ερώτηση. Εδώ είμαστε. Δώσαμε ό,τι είχαμε να δώσουμε. Τελείωσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και λέμε. Το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το πολυνομοσχέδιο. Ναι. Είναι η συνολική πρόταση της κυβέρνησης και σε συνεννόηση, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, με τους εταίρους, για την συμφωνία γέφυρας ή είναι ένα μίνι νομοσχέδιο που θα ανοίξει την πόρτα της σταδιακής εκταμείευσης. Ναι. Δεν έχω πλήρη εικόνα των μέτρων. Αν είναι σαφές. Αυτά που διαβάζω και εγώ και τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, γιατί είναι μια διαδικασία διαμόρφωσης αυτή τη στιγμή των προτάσεων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ορισμένα μέτρα τα οποία. Θα λέει κανένας, έχουν μια αυτονόητη αξία, ανοίγουν, διευκολύνουν το να ξαναρχίσει η ροή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την άλλη μας εισάγουν, δεν είναι αυτό το κυρίως μενού, μας εισάγουν όμως στο θέμα της μεγάλης συμφωνίας για την ανάπτυξη και ταυτοχρόνως στο θέμα τη συμφωνία για τη μείωση και τη ρύθμιση του χρέου. Ένα λεπτό, κύριε Φίλιππ. Πάντα ακόμα και είμαστε μακριά από αυτήν την εικόνα. Αυτή η ενδιάμεση συμφωνία θα ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση. Γιατί ακούω άλλα από του εταίρου. Εγώ διάβαζα χθες μια ανάλυση του Bloomberg στην καθημερινή δημοσίευε που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει την χρηματοδότηση μέσω τη αύξηση του ορίου για τα. Την 6η Μαΐου, λέτε. Ναι, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Ναι. Θυμάμαι ότι η κυρία Μέρκελ πριν μια εβδομάδα είπε ότι θα αφήσουμε την Ελλάδα να ξεμείνει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, το πλαίσιο αυτή τη. Επομένως θα έχουμε συμφωνία, πιστεύετε. Πιστεύω ότι το πιθανότερο να έχουμε συμφωνία. Δεν μπορώ να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ούτε γνωρίζω τι λένε
οι δανειστές κάθε στιγμή. Πάντως, κοινό συμφέρον, αμοιβαίο συμφέρον είναι να ξεμπλοκάρει αυτή η κατάσταση και να υπάρξει μια συμφωνία. Πάντως, κύριε φίλε, επειδή χθες καθυστέρησαν 2 ώρες να μπουν οι συντάξεις, ελπίζω κάπου να βάλετε το χέρι στη φωτιά και επιτέλους κάπου να υπάρξει μια συμφωνία. Εσείς γιατί... θεωρείτε ότι καθυστέρησε όχι... γιατί είχαμε πραγματικό πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι είναι τεχνικό πρόβλημα. Γιατί ας ελπίσουμε ότι είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι μια, έχει μια σημασία όταν μιλάτε τα πολιτικά πρόσωπα γιατί σας ακούει ο κόσμος. Εάν να μας πει ο κύριος Σύλλης τι έγινε. Ένα τεχνικό πρόβλημα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε να διαμορφώσουμε περιβάλλον ή να το υποβαθμίσουμε στο πλαίσιο του τεχνικού προβλήματος. Καλό θα είναι να το διευθυνήσει ο κύριος Σύλλης, αν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα ή όχι. Τρόμος. Το πληροφορήθηκα και εγώ αυτό από κάποιους συναδέλφους. Όχι, ο κόσμος να γυρνάγατε έξω στα ATM χθες, δεν το καταλαβαίνατε. Χθες έπεσε το σήμα της DJ. Και βυθίστηκε στο μαύρο. Το υποστήκαμε εδώ το πρωί. Τέτοια ώρα. Αρχίσουμε τώρα να μιλάμε επί τεχνικών θεμάτων και να απολύσουμε πολιτικές συμπεριφορές στα θέματα αυτά. Κύριε φίλη, σας είπα, έπεσε το θέμα της DJ την ώρα που συζητούσαμε στη Βουλή το θέμα της τηλεόρασης. Όλα τα τεχνικά χθες πέσανε. Όλα τα τεχνικά ζητήματα χθες πέσανε. Μας λέτε λοιπόν ήταν τεχνικό το θέμα. Να μιλάμε τώρα με συμπτώσεις θέλετε. Όχι κύριε φίλη, ένα πράγμα σας ρωτάω. Οι δύο ρηφές καθυστέρησαν. Τώρα θα τα πούμε. Η διτζέα των καναλαρχών έριξε το σήμα, έπεσε το σήμα. Πρέπει να δώσει εξηγήσει ο κ. Σπίρτζης τι έγινε. Την ώρα, όχι ο κ. Σπίρτζης. Μα βέβαια ο κ. Σπίρτζης έχει μια τεχνική ερμηνεία. Πρέπει να μάθει ο κ. Σπίρτζης τι έγινε. Τώρα πρέπει να μάθει ο κ. Σπίρτζης τι έγινε. Τα τεχνικά ζητήματα θα τα ανάγουμε σε πολιτική. Το ίδιο λέγαμε. Σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Μισό λεπτό κύριε Καρακούλη. Δεν σας φωνάξαμε εδώ ούτε για τεχνικούς της τηλεόρασης ούτε για τεχνικούς τραγωδικούς συστήματος. Για όνομα του Θεού. Γιατί μίλησε εγώ για τεχνικούς τηλεόρασης. Λέω το εξής. Συστήματος Δίας λέω. Εγώ αναφέρθηκα ότι χθες καθυστέρησαν για 2 ώρες να μπουν οι συντάξεις. Και λέω, είναι τεχνικό, είναι πολύ απλή ερώτηση. Είναι τεχνικό ή είναι ουσιαστικό το πράγμα. Αυτό σας ρώτησα. Ποια είναι η επίσημη απάντηση. Τεχνικό. Εσείς τι ξέρετε, εγώ ξέρω. Τεχνικό πρόβλημα της Δίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είπα, τεχνικό πρόβλημα. Επειδή λοιπόν πρέπει να δούμε λοιπόν για τη διαπραγμάτευση. Ούτε άλλο Θεού. Δεν λέμε. Τουλάχιστον να ξέρουμε με εσάς πότε είναι το τεχνικό, πότε είναι το ουσιαστικό. Σας είπα, η DJ έπεσε χθες. Δεν μου απαντήσατε. Δεν σας λέω γιατί. Τεχνικό θέμα ή πολιτικό. Δεν λέω το τεχνικό. Είναι ένα ζήτημα γιατί αφορούσε όλο τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αφήστε λίγο. Εδώ έχουμε τη διαπραγμάτευση. Τι λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι καμία περήφανη διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει. Μία παράταση της αγωνίας και του μνημονίου έγινε χωρίς χρήματα. Τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές. Ότι πραγματικά πήραμε μία παράταση του μνημονίου χωρίς χρήματα. Μάλιστα. Και κάναμε λέει ένα λάθος. Έτσι το είπα. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε. Το έχει πει και ο κύριος Τσακαλώτος. Το είπε έτσι ο κύριος Τσίπρας. Και είπε και κάτι δεύτερο για τη διαπραγμάτευση. Μνημονίου, και είπε και κάτι δεύτερο ο κύριος Τσίπρας.